και στην επιθυμία να κάνουν κέρδος, βέβαια δεν σκέφτονται ούτε την βιωσιμότητα, ούτε την αειφορία, ούτε τον λαό. Εμείς όμως, επειδή είμαστε λαός και επειδή αυτός ο αγώνας είναι στα χέρια του λαού μέσα από την Διανομαχιακή Επιτροπή Αγώνα Ροδόπης Εύρου κάτω της Ορυχτίου, μην πιστέψει κανείς ότι ο αγώνας μετατέθηκε στην ΠΕΔ. Διαδικαστικά και μόνο για να λειτουργήσουμε γρήγορα απέναντι στο άνοιγμα του φακέλου με τα όσα είπε ο Ξενότιμος Κύριος Πρωθυπουργός της Ελλάδας στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, πήραμε στα χέρια μας την πρωτοβουλία, αλλά ο αγώνας με δήλωση σήμερα προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης, ο αγώνας παραμένει στα χέρια καθαρά κοινωνικός υπέρ του λαού στην Διανομαχιακή Επιτροπή. Το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, ο τέος Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, καθώς και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Βαγγέλης Λαμπάκης, κάλεσε όλους τους θεσμικούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ευρεία σύσκεψη στο Επιμελητήριο Εύρου με αποκλειστικό θέμα την τοποθέτηση απέναντι στο ενδεχόμενο υλοποίησης της επένδυσης χρυσού στη Θράκη. Το διευκρίνησα ότι δεν ξέφυγε από τα χέρια της Δημοκρατικής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου, ο αγώνας αυτός. Θα μου επιτρέψετε για 10 λεπτά να τοποθετηθώ για να επαναφέρω τα πράγματα σε μία θύμηση αναγκαία για κάποιους οι οποίοι έχουν ασθενή μνήμη, για κάποιους οι οποίοι χρειάζονται αυτήν την ενθύμηση για να νιώσουν δυνατοί μαζί μας και για κάποιους άλλους οι οποίοι είναι όψιμοι αγωνιστές και δηλώνουν ότι είναι ενάντια στα ξενοδοχεία, αλλά βάζουν δίπλα και τα να γίνει όμως και ένα δημοψήφισμα, γιατί υπάρχει δημοκρατική αίσθηση. Είναι η τήρηση των νόμων, του συντάγματος και είναι το απάβλεσμα της δημοκρατίας να γίνει ένα δημοψήφισμα για να δούμε ο λαός τι θέλει. Μα ο λαός, αν δεν έχει μιλήσει 21 χρόνια από το 98, μέσα από τους αγώνες του, μέσα από τις εκδηλώσεις και τις πορείες του και τα συναλλητήριά του, μέσα από τα θεσμικά του όργανα, τι παραπάνω χρειάζεται για να πούμε ναι ή όχι σε μια επιλογή που είναι τόσο καταστρεπτική που δεν χρειάζεται καν να σκεφτούμε το δημοψήφισμα. Όταν σε ένα δημοτικό συμβούλιο στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο διήρκησε 6,5 ώρες, εκεί συγκρούστηκαν 7 επιστήμονες από την Διανομαχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου και 7 από την Ελληνικός Χρυσός και Ελντοράντο Γκολφ. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό για αυτούς και ήταν για μας ένα ευτυχές γεγονός εκείνη η συνεδρίαση, όπου τα πρακτικά υπάρχουν για όποιον θέλει να τα προσεγγίσει. Εκεί πια ολοκληρώθηκε και κλείδωσε η ουσία της αντιπαράθεσης, γιατί εκεί κατάλαβε ο λαός, οποιοςδήποτε παρακολούθησε, ότι αυτή η επένδυση πρέπει να γίνει για πάρα πολλούς λόγους. Αναμενόμενη λοιπόν ήταν η κινητοποίηση απέναντι στην ακινησία που σας είπα των χρυσοδύρων, οι οποίοι χτύπησαν με πολλή πλευρά γιατί έχουν και την οικονομική δυναμική των πραγμάτων, επομένως δεν φοβούνται να στείλουν εταιρείες δημοσκοπικές στους θεσμικούς αμέσως μόλις χάνει την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει τη Νέα Δημοκρατία. Αμέσως μόλις εδώ αυτοδιοικητικά αλλάζει το 70% των δημάρχων μέσα στην περιφέρειά μας και έρχονται να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και κάνουν και δημοσκοπήσεις. Απλές, με 3-4 ερωτήσεις. Να σας πω τις δύο. Η μία έλεγε ότι είστε υπέρ των εξορίξεων στη Θράκη. Έχω πολλού, ναι, γιατί έχω υπόψη μου το ζεόλυθο στην Ορεστιάδα. Βεβαίως και θέλω να πηγεί ο ζεόλυθος. Και η τέταρτη ερώτηση από τις τέσσερις, τι αξία σε αυτοκίνητο έχετε, για να δουν πόσο εξαντλημένος είσαι, εσύ ο ορειωτόμενος. Γιατί αυτοί οι οποίοι λένε ότι είμαστε ενάντια στα χρυσοδοχεία, αλλά θέλουμε και το δημοψήφισμα, εκεί ποντάνουν. Ποντάνουν στο γεγονός ότι ένα δημοψήφισμα μπορεί να φτιάξει το 50-1, αν και σας λέω ότι δημοσκοπικά 69% είναι ενάντια στα χρυσοδοχεία και μόνο 31% είναι υπέρ και αυτοί είναι παραπληροφορημένοι και δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, το θέμα. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι με ένα δημοψήφισμα θα δημιουργήσουμε
δημοκρατική αίσθηση ακόμη περισσότερη στην Θράκη, ας μην το ξανακάνουν, γιατί τους έχουμε καταλάβει.